Πάμε, έλα. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δεν χωράνε παράκληθε το πνεύμα της αληθείας, του παρόν και τα πάντα πλέον, της ανωρός των αυτών, της ζωής ο Λεγός, ενδέ και ευθύνων, την ίδια και καθάρισμα μας, αλλά πας γύρω και σώσος κατέφερε κάτι πράσιμο. Όλοι μας μαθητεύουμε πάνω στα Άγια Κερά Κείμενα. Πριν από εσάς εγώ, ξέρω το πολύ καλά. Γιατί περνάει κάθε θέμα όλη την εβδομάδα από τη δική μου τη μελέτη προσωπική. Και πάλι με μελέτη θα προχωρήσουμε. Τις εποχές που είναι κρίσιμες τις έχει με σήμα κόκκινο η Αγία Γραφή. Κόκκινο λόγω της παραβάσεως που κάνουν οι άνθρωποι και που φτάνει Σταύρο σε σημείο που δεν έχει όριο, χωρίς όριο. Τότε μιλάει ο Θεός. Για όσους δεν καταλαβαίνω. Στην Παλαιά Διαθήκη μίλησε με τους προφήτες. Και έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενα θέματα για εποχή που έπεσε του Θεού η τιμωρία. Βέβαια λέει ο Δαβίδ, εάν με ακούσετε τα αγαθά της γης πάγεστε. Εάν δε μη ακούσετε μου, πυρ ημάς έδετε. Θα σας φάει φωτιά. Τον 6ο αιώνα, 587, μάλλον 97, 10 χρόνια πριν, γεννήθηκε ο προφήτης, έζησε και γεννήθηκε βεβαίως ο προφήτης Ιεζεκίλ. Ήταν γιος του ιερέα Βουζή. Τα κείμενα τα ιερά γράφουν ότι ήταν προσιλωμένος στον νόμο. Και ο ίδιος ήταν ιερέας ο προφήτης. Όχι μόνο ο πατέρας του, αλλά και ο ίδιος ο προφήτης. Σε ηλικία 25 ετών, παλικάρι, οδηγήθηκε στη Βαβυλώνα, εγμάλωτος. Όταν ο Ναβουχοδονόσορας κατέλαβε την Ιερουσαλήμ για πρώτη φορά το 597, για πρώτη φορά, δηλαδή μόλις άρχισε ο 6ος αιώνας, πάμε προς τα πίσω, κατεβαίναμε. Περικύκλωσε την πόλη και εγμαλώτευσε τον βασιλέα Ιωακήμ, ολόκληρη την αυλή του, 10.000 πιστού, λαό και μαζί και τον προφήτη Ιεζεκή. Το οδήγησε στη Βαβυλώνα. Επομένως, τη ζωή του την έζησε για πολλά χρόνια στην εξορία. Ήτανε το 5ο χρόνο της εξορίας του που βρισκότανε σε ένα ποτάμι, πήγαινε στο ποτάμι και εκεί μίλαγε με τον Θεό. Το όνομά του είναι Χοβάρ, όπως το λέει το κείμενο. Βρίσκεται, λέει, από τη Βαβυλώνα περίπου χιλιόμετρα 260.
Και εκεί βέβαια, όπως προσευχότανε, θέλω να στήσουμε την προσοχή μας λίγο, γιατί χρειάζεται ακονισμένη μνήμη, εμένα δεν είναι βέβαια, το έχω διαβάσει πολλές φορές, θα το κοιτάξει από μέσα. Είδε, λέει, εκεί, στο ποτάμι και στην εξορία, τη δόξα του Θεού. Τον Κύριο της δόξης. Τον τρόπο, λέει, που τον είδε. Τον τρόπο που είδε τη δόξα του Θεού. Η δόξα του Θεού, λέει, εφαίρετο, κουβαλιότανε πάνω σε ένα άρμα. Ακούστηκε στα μάτια. Πάνω, το λέω σε εσένα, ακούστηκε ένα άρμα. Πάνω σε ένα άρμα. Δεν βλέπω καλά. Λοιπόν, το άρμα το κινούσαν τέσσερα ζώα, τέσσερα χερουβίμ από τις τάξεις του ουρανού. Το κάθε ένα, λέει, είχε τέσσερα κεφάλια που έμοιαζε, λέει, το ένα ζώο με λιοντάρι. Το ένα ζώο με λιοντάρι. Το άλλο ζώο με αετό. Το άλλο ζώο με μοσχάρι και το τελευταίο με άνθρωπο. Από τέσσερα. Το πρόσωπό τους, τα πρόσωπα τους, είναι τέσσερα πρόσωπα το καθένα. Τετραπρόσωπα ήταν. Και λένε οι γραφές και οι πατέρες ότι η τάξη των αγγέλων είναι μόνο μάτια. Αδερφέ, μάτια παντού, μάτια παντού. Πάνω, λοιπόν, από πάνω τους κουβαλάγανε ένα άρμα και καθότανε πάνω στο άρμα, το έλεγα σε μια καλόγρια σήμερα και που τη μετέφερα από πάνω κάτω, το ήθελα να βρω μια αγιογράφο να μου αγιογραφήσει εκείνο ακριβώς αυτό το σκηνικό. Μου έχει αρέσει πάρα πολύ. Θα το διαβάσω σιγά σιγά. Λοιπόν, τέσσερα, λοιπόν, ζώα, λιοντάρι, αετός, μοσχάρι, άνθρωπος. Είχε οι τελεμορφές τους. Το καθένα ή... Το καθένα. Το καθένα έχει τέσσερις μορφές. Όχι. Με κάθε ένα είχε τη μορφή του. Α, τη μορφή του. Ναι. Τη μορφή τη δική του, δηλαδή το ένα είναι ζέστη. Αν είμαστε κύριε σε μια πλευρά, αυτό ήταν λιοντάρι, να έρθει πρώτα με... Όχι. Το καθένα. Αυτό είναι. Λέει, ναι, λέει, να το διαβάσω. Το πρώτο ήταν εκείνο του λιονταριού. Το δεύτερο, εκείνο του αετού. Το τρίτο, εκείνο του μοσχαριού. Και το τέταρτο, ανθρώπου. Λοιπόν, εδώ κάνω μία παρέκβαση, βάζουμε παρένθεση και δίνω την ερμηνεία που δίνουν οι πατέρες και οι δάσκαλοι της Εκκλησίας. Λένε ότι είναι σύμβολα τα ζώα τα τέσσερα. Πες το, αδελφέ, το θυμάσαι. Είναι τα σύμβολα των τεσσάρων Ευαγγελιστών. Ευαγγελιστών. Ο Ιωάννου είναι το αετός. Αετός. Του Μαθαίου είναι το άγγελος, του Μάρκου ο Λέων Φέντη και το... Λοιπόν, το μοσχάρι πρέπει να είναι, του Μαθαίου πρέπει να είναι το μοσχάρι και την άνθρωπος. Γιατί τη γέννηση. Δείχνει εκεί τα στοιχεία της... Η ανθρώπινη γέννηση. Ανθρώπινη, ναι. Αετός είναι του... Του Ιωάννη, ναι. Ναι. Του Λιονταριού δεν τα θυμάμαι, αλλά εν πάση περιπτώσει συμβολίζουν τα ζώα τους τέσσερις Ευαγγελιστές. Ή ακόμη, η μια εκδοχή είναι αυτή, η άλλη, ότι όπως είναι τα ζώα αυτά, τα χερουβίμ, είναι και η ψυχή μας. Έχει και αυτή, είναι και αυτή μάτι, παντού. Αόρατο στα μάτια μας, γιατί δεν είναι δυνατόν να το δούμε. Ναι, λοιπόν, όπως κάθονταν πάνω σε αυτά, ο Κύριος, έτσι κάθεται,
πάνω στην καθαρή ψυχή. Ακούστηκες τα μάτια. Στην καθαρή ψυχή. Ο ναόν νοήτο. Δεν μπορώ να σχολιάσω από τίποτα. Ο Κύριος να με λέει που σας μιλάω, γιατί κακώς ομιλώ, αλλά κάποιος πρέπει να μιλάει. Το έχω πει και άλλη φορά. Το έχω πει και στον Πατρα Παΐσιο και μου είπε, θα μιλάς, ας είσαι βρώμικος. Γιατί τότε ποιος θα μιλήσει, ουδής καθαρός. Λοιπόν. Σκέπαζαν, λέει, τα τέσσερα ζώα με τα δύο φτερά την πλάτη, το κορμί τους. Και τα άλλα δύο τα είχαν τεταμένα ψηλά, στον ουρανό. Και προχωρούσαν, προχωρούσε το καθένα μπροστά, χωρίς να γυρίζει δεξιά και αριστερά το κεφάλι του, από τα ζώα εκείνα. Αλλά δεν πήγαιναν εκεί που αυτά ήθελαν, αλλά εκεί που τα οθούσε, με κεφαλαίο γράμμα, το πνεύμα. Με κεφαλαίο. Τι είναι με κεφαλαίο, Δημήτρη? Το πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα. Δεν κάνανε το θέλημά τους. Εκεί δεν υπάρχει το θέλημά μου, υπάρχει το θέλημά σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, τίποτα άλλο παραπάνω. Αυτό τα κάνουμε και τα πάμε εκεί πάνω κι εμείς. Με τη χάρη του Θεού. Έτσι. Λοιπόν, προχωρώντας λοιπόν το άρμα, λέμε τα τέσσερα κουβαλάγανε το άρμα. Προχωρώντας το άρμα, άφηνε ένα ήχο σαν βουητό θύελλας. Ανάμεσά τους, ανάμεσα στα τέσσερα ζώα, κατάβγαζε, δηλαδή φώτιζε σαν δυνατή αυγή. Καταβγάζω σημαίνει φωτίζω δυνατά. Πριν βγει ο ήλιος στο σημείο της ακμής της Ανατολής, εκπέμπει λάμψη. Κατάβγαζε, λέει, στη μέση ακριβώς τα ζώα φως ή πυρ. Ένα από τα δύο. Έτσι το είδε ο προφήτης και το περιγράφει. Λέει, ή φως ή φωτιά. Ένα από τα δύο. Κάτω από τα όντα, κάτω από τα όντα, από τα ποδάρια τους, ήσαν, λέει, τροχοί που εκινούντο μαζί με τα πόδια των ζώων. Έτσι το περιγράφει ο προφήτης Εζεκίου. Άρμα, λοιπόν, τέσσερα χερουβίμ το κουβαλάγανε, κατάβγαζε στη μέση τους ή φωτιά ή φως, πολύ λαμπρό και ένδοξο, και πάνω ακριβώς από το άρμα, πάνω από το άρμα, ήταν ένας θρόνος από σμαράγδι, πολύτιμο λιθάρι. Από σμαράγδι, θρόνος λοιπόν επάνω, και πάνω στο θρόνο μετεφέρετο ο Ον. Πώς το είπες προηγουμένως που μας το είπες, ο θρόνο Κερουβίμ, εποχούμενος. Το προηγούμενος. Εποχούμενος. Ναι, πάνω σε όχημα. Ναι. Αυτό είπε. Okay. Μεταφερότανε, μεταφέρεται επάνω σε όχημα. Και είναι τα Κερουβίμ. Τώρα σε έχεις πάει και σε αεροσόλυμα. Έχεις δει τη μεταμόρφωση, την εφέλη. Όχι, δεν πήγα, δεν πρέπει να βγαίνει και η μέρα της μεταμορφώσεως. Ναι, λέω πως έχεις πάει. Όχι. Και την Εφέλη χρησιμοποιεί ο Κύριος. Με το παλαιό. Ναι, και την Εφέλη χρησιμοποιεί ο Κύριος. Ναι, βέβαια. Έτσι, μπράβο. Ναι, λοιπόν. Επάνω λοιπόν στο κρυστάλλινο θρόνο ήταν ο Ον, εκείνος που αιώνια υπάρχει. Εκείνος που αιώνια υπάρχει. Τον έβλεπε ο Άγιος Προφήτης Εζεκιήλ να είναι φτιαχμένος, έτσι του έδινε την παρουσία ο Κύριος, από χρυσό και ασήμι, χρυσάργυρος, έτσι γράφει, χρυσάργυρος. Θα μπορούσε να το δει
και έχει το λόγο που δεν το γίνεται έτσι. Μόνο χρυσό ή μόνο ασύ, ή μόνο χρυσό μάλλον. Έτσι δεν είναι. Μόνο χρυσό. Αλλά τον είναι χρυσό και ασύ. Που σημαίνει ότι αυτός ο Ον κατέβηκε στη γη, Θεός και άνθρωπος. Διπλή τη φύση. Έτσι και σταματή. Διπλή τη φύση. Κουβαλιότανε το όχημα. Μέσα σε ένα μεγαλειώδες θέαμα, πάνω στο σμαράγδινο θρόνο ο Κύριος και γύρω από τον Κύριο φως λαμπρό. Ποιο φως βλέπουμε εμείς, πώς το λέμε, το ουράνιο τόξο. Ουράνιο τόξο. Ήτανε γύρω γύρω από τον Κύριο. Έμοιαζε λοιπόν με άνθρωπο, είπαμε. Έτσι τον είδε διπλό στη φύση, χρυσάργυρο. Πεσμένος με το πρόσωπο στη γη. Ο Εζεκίλ δεν άντεχε. Εκεί λέει Σταύρο ότι Κύριε μου δει σε ώρα και εκεί όποιος το δει δεν αντέχει. Κάπου εκεί πρέπει να το λέει. Μα το είπε στον προφήτη Μωυσή. Πες το. Ότι ούτε προδίνεται να δει άνθρωπο στο πρόσωπό μου και ζήσετε. Δεν άντεξε. Γι' αυτό, πώς το λέμε, με τύπους φάνηκε ο Θεός. Τύπους. Φάνηκε κατά πρόσωπο. Ναι, ναι, όσο αντέχουμε. Οπότε. Ναι, ναι, και εντωμεταξύ οπλίζεται ο άνθρωπος όταν δει κάτι από τα θεία. Ναι. Δεν αντέχουν τα μάτια να δουν σε καμιά περίπτωση. Στο φως. Ναι, παίρνει πνεύμα άγιο. Μεταμορφώνεται ο άνθρωπος. Συμμεταμόρφωσε αυτό, δεν έγινε. Δεν μεταμορφώθηκε ο Κύριος, δεν είναι. Μεταμορφώθηκε ο Κύριος. Όχι. Όχι. Μόνο μας. Έδειξε τη θεότητα που είναι. Ναι, όπλησε λέει τα μάτια με θεία χάρη για να αντέξουν να δούνε αμυδρά. Και πάλι πέσανε ελάχιστο. Κάτω, δεν το είδανε. Πάλι πέσανε κάτω, δεν το είδανε. Δεν άντεξε. Που ήταν αμυδρό φως, δεν ήταν. Ναι, ναι, αμυδρό. Μόριο της ακτίνος, του εκατομμυριωστού, είδανε. Και έπεσαν κάτω. Παρά τα αυτά είπε, ας μείνουμε εδώ πέρα να μην φύγουμε. Άρα. Ναι. Λοιπόν, πεσμένος λοιπόν βρούμητα, όπως ήτανε ο προφήτης, γιατί δεν άντεχε στο θέαμα εκείνο, ένα χέρι, μάλλον το προστάζει μια φωνή και του λέει σήκω να πας στους Ισραηλίτες. Να πάει να προφητεύσει ο λόγος. Τους πήρε το χάρισμα της προφητείας δηλαδή. Του έδωσε τη δύναμη, σήκω του λέει. Τον προστάζει να σηκωθεί και να το στείλει στους αποστάτες Ισραηλίτες. Να το στείλει στους αποστάτες Ισραηλίτες. Προσέξτε το κοινό πράγμα, να το προσωμόλιο. Δηλαδή, οι απεσταλμένοι του Θεού που φέρνουν το άγγελμα οι προφήτες σε σημεία που βουλιάζει ο άνθρωπος, στέλνονται για να φέρουν το μήνυμα. Πήγαινε στους αποστάτες. Τώρα, Δημήτρη, τι έχεις να πεις πάνω σε αυτό, ότι ο Σταύρο, πάνω στο θέμα αυτό. Ισχύει και για μας ότι μπορεί να στείλει προφήτη να μας μιλήσουν. Τη σήμερα ημέρα, μετά την Ανάσταση λέει, του Χριστού, δεν υπάρχουν προφήτες. Δεν γίνεται αυτό. Δεν αυτό. Ναι. Έχει το Ευαγγέλιο σου λέει. Τους... Έτσι, μπράβο. Ναι, έχουσι Μωυσέα και προφήτας. Τελείωσε. Έχουμε το Ευαγγέλιο στο χέρι. Δεν περιμένουμε προφήτες τώρα, Δημητράκη. Το πάει σου στενά προφήτες. Είχε χάρισμα διόρασης. Είναι προορατική άνθρωπη. Έτσι, διόραση. Διόραση και έβλεπαν και έλεγαν. Θα γίνει αυτό το πράγμα. Δεν αλλά δεν κατεβαίνουν κάτω να πάνε στον κόσμο όπως εδώ. Πήγαινε να πει στους αποστάτες να γυρίσουν. Να γιατί αλλιώς. Να βγει στους δρόμους να κηρύττουν. Ναι, ναι, ναι. Οι προφήτες κήρυταν στους δρόμους. Ναι. Τώρα θυμάμαι και το εξής από τη γραφή. Εκεί στη Χαραζίν, Βυθσαϊδά, ουέ σι Χαραζίν, ουέ Βυθσαϊδά, τι λέει για πες το. Εάν δεν δυνάμεις λέει αυτές που γίνονται σε εσάς, σε εσάς γινόταν στα Σόδομα και τα Γόμερα, θα ήταν στα Σόδομα και τα Γόμερα. Μέχρι σήμερα. Ναι. Θα υπήρχαν. Ακού, τι λέει. Οι πόλεις αυτές. Κήρυξε ο Χριστός σε δύο πόλεις.
και τα είχαν ξέρετε τα αυτιά. Έτσι δεν είναι. Και, τις, και είπε το, αυτό το λόγο το φοβερό που εσύ χαραζεί. Βυθαϊδά. Αλλή μονό σα λέει. Σε καλύτερη θέση είναι από εσά τα Σόδωμα. Και τα Γόμορα, εάν βλέπαν τις δυνάμεις λέει αυτές, που κάνω σε εσάς τώρα, μέχρι σήμερα. Θα, ζω, θα ήταν μέχρι σήμερα. Δεν θα είχαν καταστραφεί. Άρα σε χειρότερη μοίρα, θα μετανοούσαν. Η Χαραζίν, ναι. Ε. Χωραζίν και μετανοούσαν. Σε χειρότερη και μοίρα. Και τώρα αν πάτε στα Ιεροσόλυμα, όλες οι πόλεις που λέει η γραφή βρίσκονται. Η μόνη που έχει καταστραφεί είναι η Καπερναούμ. Δεν υπάρχει ούτε πέτρα. Γιατί? Γιατί αυτό που είπε ο Χριστός, ότι η Καπερναούμ λέει ως ουρανού ανέβηκες, ανέβηκες και σε μία φυγά που δεν βαστείς. Προθηκέ του Κύριου. Και δεν υπάρχει τίποτα. Συνεπώς, συνεπώς το θέμα είναι ένα. Για να μην χαμπαρίζει ο άνθρωπος, να μιλήσω σε, γενικό, σε γενική ορολογία, για να μην χαμπαρίζει ο άνθρωπος σημαίνει ότι δεν ανοίγει γραφές. Για να μην τη λέτε. Έτσι είναι. Όποιοι ανοίγει γραφές, αυτές μιλάνε για τα γεγονότα. Γιατί το Κυρίο Λόγος τα περιγράφει πολύ καθαρά. Το χωράμε λοιπόν παραπέρα. Ένα χέρι λοιπόν, αφού τον κάλεσε, ένα χέρι βλέπει ο προφήτης να προτείνεται, όχι χέρι ανθρώπινο, του Κυρίου το χέρι κατά πάσα πιθανότητα, ή αγγελικό χέρι θα ήταν, που είχε ένα βιβλίο σε σχήμα, πως λύγουμε ένα χαρτί, το κάνουμε... Πάπυρος. Ναι, ένα βιβλίο λέει, χιλίνδρου λέει, σε σχήμα χιλίνδρου. Και του λέει φάτο. Το έφαγα, λέει ο προφήτης, και όταν λέει από το δάλι κάτι κάτω άρχισε να κατεβαίνει, ένιωσα γλυκό σαν μέλι. Το λόγο του Θεού, γλυκό σαν μέλι. Αυτά δηλαδή που θα πήγαινε να κηρύξει, του τα έβαλε στο στόμα ο Κύριος. Του τα έβαλε στο στόμα ο Κύριος. Αυτά θα πει, του είπε, πάρ' τα. Και τα έφαγε. Λοιπόν, το πνεύμα τον σήκωσε και άκουσε πίσω του κάτι σαν μεγάλο σεισμό. Ναι. Θόρυβο από φτερά των χερουβίμ. Κουνάγανε τα φτερά τα χερουβίμ και γινόταν θόρυβο σαν σεισμός. Και από τους τροχούς. Από τα φτερά και τους τροχούς που κυλούσαν το άρμα γινόταν κάτι σαν σεισμός. Καθώς και με μια φωνή, άκουσε και μια φωνή. Ευλογημένη η δόξα του Κυρίου εκ του τόπου τούτου. Ο τόπος που παρουσιάστηκε η δόξα του είναι ευλογημένος και ευλογημένη και η δόξα που βγαίνει από τον τόπο αυτό. Να κάνουμε ένα σχόλιο. Πού άλλο κάνει παρουσία ο Κύριος? Δεν κάνει παρουσία σε εμάς σήμερα. Αλλά δεν βλέπουμε. Δεν βλέπουμε, δεν είμαστε άξιοι. Στον χώρο που μπαίνουμε, στην εκκλησία μέσα. Εκεί που μπαίνουμε είναι η δόξα του Κυρίου. Α, εκεί αν δεν είναι, εκεί αν δεν είναι. Εκεί είναι ο σφαγιαστής ή ο σφαγιαζόμενος συνεχώς, αμνός του Θεού, που έρει την αμαρτία του κόσμου. Και μπαίνουμε μέσα, ασυνείδητα, και μιλάμε μετά ότι εκκλησιαζόμαστε, μιλάω σε γενικά μιλάω, έτσι, απρόσωπα, ότι εκκλησιαζόμαστε σε εκκλησία μέσα. Και δεν καταλαβαίνουμε ούτε πώς θα αντιθύνουμε, πώς θα σταθούμε, ούτε και τι να ζητήσουμε. Και λέει το, η γραφή, δεν παίρνετε, για ποιο λόγο, για το κακός αιτήστε. Επειδή ζητάτε κακός, δεν ζητάτε όπως εγώ σας λέω. Λοιπόν, ευλογημένος ήταν ο τόπος, γεμάτος από τη δόξα του Κυρίου. Και ευλογημένος είναι ο ναός, οι πατέρες μάλλον λένε ότι ο ναός του Θεού που θυσιαζόμαστε είναι ο πήγος παράδεισος. Ο παράδεισος του ουρανού, γιατί από εκεί πάμε στον άλλον. Από εκεί πηγαίνουμε στον άλλον. Λοιπόν, γύρισε λέει στη χώρα μέσα μετά από το ποτάμι ο Άγιος που είδε το όραμα εκείνο, τη δόξα του Κυρίου, γεμάτος θάμβος,
μου θυμίζει τη Μεγάλη Παρασκευή, να το πάρει. Θάμβος ειν κατηδίν, λέει. Δεν αντέχεις, θα μπώνεσαι, κλείτεσαι, να δεις το θέαμα το σταυρωμένο τον Κύριο, έτσι λέει το τροπάριο, τον γης και ουρανού στο σταυρό επάνω, λέει. Και εδώ λοιπόν είχε μείνει από την παρουσία του Κυρίου ο προφήτης, εκ θάμβος. Και ξέρετε τι έπαθε, φερμουάρ, δεν μπορούσε να μιλήσει. Για 7 ημέρες ή για 6 ημέρες, να μιλήσει, λέει. Λέει, για 7 ημέρες έμεινε έκθαμβος, ανίκανος να μιλήσει. Εδώ στέκομαι και σκέπτομαι την ώρα που προσευχόμαστε. Τώρα, για τον αυτό μπορώ να μιλήσω, που περιφέρεται το μυαλό μου. Και μιλάμε για καταστάσεις τέτοιες που θα πρέπει ο άνθρωπος να ζει συγκλονιστικές στιγμές την ώρα της προσευχής. Μιλάς, με ποιον μιλάς? Δεν είναι Σταύρο. Για να πάρεις φωτιά, αλήθεια, μην πάρεις καμπάρι. Ναι. Όπως σε προεργαγία ρίχνει στο μαλάμπο. Τι είπε? Προσευχόταν έτσι, γιατί σε έβαλε ο διάβολος φωτιά. Ναι. Να την κάψει. Ναι. Και κεγόταν και δεν το έχει πάρει. Είχε το νου της στο Θεό τόσο πολύ που δεν κατάλαβε ότι κεγόταν. Και ο Πάτερ Παΐσιος λέει, άμα σε κάψει η αγάπη του Θεού, φέρει ένα αστείο παράδειγμα, αλλά είναι πραγματικό της. Ένα μεθυσμένο από το κρασί και λέει, κάφτε μου την καλύβα, βρε, δεν με νοιάζει. Έλεγε ο μεθυσμένος. Και το λέει ο Παΐσιος και εκείνο που τον καίει λέει, η αγάπη του Θεού δεν χαμπαρίζει, λέει, από κανένα κακό. Δεν χαμπαρίζει από κανένα κακό. Είναι αυτοί που βγαίνουν από τον εαυτό τους εντελώς, γιατί έχουν παραδοθεί. Παραδοθεί. Ναι. Έμεινε λοιπόν ανίκανος να μιλήσει. Μόλις πέρασε το διάστημα των 7 ημερών, ο λόγος του Θεού του απευθύνθηκε λέγοντας, να το προσέξουμε, «Ιέ ανθρώπου», του είπε του προφήτη ο Κύριος με το λόγο του, «Ιέ ανθρώπου, σε κατέστησα φύλακα επί των οίκων Ισραήλ». Από εδώ και πέρα εσύ είσαι παιδοφυλάς. Το σπίτι του Ισραήλ, του Ισραήλτες, ήταν σπίτι του Θεού. Άκουσον λοιπόν το λόγο του στόματός μου, άκουσε αυτά που σου λέω και ανουθέτησε αυτούς. Πάρα άκουσε αυτά που σου λέω εγώ και βάλε τους μυαλό. Σε απλή γλώσσα. Νουθέτουσε τους. Λοιπόν, έχοντας αναλάβει την ευθύνη της ζωής ή του θανάτου εκείνων προς τους οποίους στάθηκε ο προφήτης Εζεκίλ, θα αγρυπνά αδιάκοπα για 22 ολόκληρα χρόνια ψηλά από τη σκοπιά του ουρανού. Το αντιλαμβάνεστε αυτό το πράγμα. 22 χρόνια έκανε και τα κηρύγματά του, σε 2 χρόνια, άγρυπνος. Αυτό σημαίνει σοπάνης. Εγώ είμαι ο ποιμήν, καλός. Ήτανε ο καλός σοπάνης, που βέβαια σαν τον Κύριο και πριν από την έρθει ο Κύριος έδωσε τη ζωή του για τον Κύριο. Την έδωσε τη ζωή του. Όλοι οι προφήτες περάσανε. Από τι περάσανε, Σταύρο? Άλλος από φωτιά, άλλος από πριόνι, άλλος από βόθρο. Από μαρτύρια. Ναι, όλοι από μαρτύρια. Όλοι σκοτώσανε. Ναι, και το είπε και Κύριος. Ήρθαν όλοι οι προφήτες και τους περάσατε όλους από τα βασανιστήρια. Άλλοι υποβόλησαν. Μπράβο, το υποβόλησαν. Ναι. Όλοι μένε, και τα λοιπά, ναι. Και τελευταίος ήρθε, λέει, και πες το. Τον ιό μου. Να πείσονται τον ιό μου. Και αυτόν. Σε λέει κληρονόμος είναι, θα το σκοτώσουμε. Έτσι, δέχτε τον κληρονόμο και λάβουμε αυτού την κληρονιά. Ελάτε για τον Κύριο, είπαν Εβραίοι. Να το! Ο κληρονόμος, αυτός που θα έχει τα αδέρφια όλο τον κόσμο. Να τον φάμε, σταυρός. Του τα είπε μπροστά αυτά τα πράγματα ο Κύριος. Έτσι. Ναι, λοιπόν, και ο προφήτης λοιπόν ήταν στη σκοπιά, επάνω στη σκοπιά,
22 ολόκληρα χρόνια. Έγινε λέει σημείον ο προφήτης. Το δείχναν όλοι και τέρας. Αλλά ο τρόπος που ο προφήτης χείριξε ήταν και με παράδειγμα και με λόγο. Για να καταλάβουν οι άλλοι αυτό που θέλω να πει, έπαιρνε και έκανε παράδειγμα. Και ο Χριστός λοιπόν, το ίδιο σημείο αντιλεγόμενο, δεν ήταν. Ακριβώς το ίδιο και οι προφήτες. Ακριβώς το ίδιο σημείο αντιλεγόμενο. Μπας και εσύ ή εγώ, αν θέλουμε να ζήσουμε κατά Χριστόν, δεν είμαστε σημείο αντιλεγόμενο. Ή εμένα διώξαν ή μας διώξαν. Οπότε πρέπει να είμαστε τύπος και υπογραμμός. Αυτό που μπορούμε, δεν λέει να είμαστε ο προφήτης ούτε ο Άγιος Αθανάσιος. Αυτή είναι μη επαναλαμβανόμενη. Εμείς μικρή Άγιος Αθανάσιος. Και σήμερα και στο μέλλον σημείο αντιλεγόμενο. Έτσι, σημείο αντιλεγόμενο. Το όραμα που είδε, το είδε και δεύτερη φορά. Και δεύτερη φορά. Και ο προφήτης όταν το είδε, πάλι πήγε να χτιστεί σπίτι. Δεν το άντεξε. Είναι αυτό που είπαμε, ότι δεν αντέχεις να δεις τη δόξα του Κυρίου, υπόθηκε προηγουμένως. Και κλείστηκε το σπίτι, λέει, μένοντας άλαλος εκ Θεού. Συνέχεια, λέει, πήρε ένα κεραμίδι, προσέξτε το, χάραξε πάνω στο κεραμίδι το σχεδιάγραμμα των τείχων της Ιερουσαλήμ. Τα τείχη της Ιερουσαλήμ, σχεδιάγραμμα, στο κεραμίδι επάνω. Και αναπαρέστησε, αφού έκανε τα τείχη, αναπαρέστησε μια πολιορκία που ερχόταν. Τους έδειξε πώς θα κυκλωθεί η Ιερουσαλήμ από τον Αβγοδονόσορα. Πρακτικά, όχι. Πρακτικά. Δεν βρεις κάτι. Σαν σε χάρτη, αφού με το σχεδιάγραμμα. Ναι, σχεδιάγραμμα έκανε. Έτσι λέει, λοιπόν. Κατόπιν ο Θεός τον πρόσταξε, και αν το προσέξουμε λίγο, είναι παράλληλη ιστορία με δική μας αυτό εδώ πέρα. Τον πρόσταξε ο Θεός για να πλαγιάσει στο αριστερό πλευρό. Γύρισε του λέει να κοιμηθείς 390 ημέρες στο αριστερό πλευρό και άλλες 40 ημέρες στο δεξί. Πρακτικά πράγματα. Μονοκόμματες μέρες ή ναι. Να κοιμάσαι το βράδυ, ας πούμε. Δεν είναι να γράφετε αν είναι μονοκόμματες. Πάντως, άκουσε, εγώ μπορώ να πω τώρα. Αυτά τα πράγματα, όταν τα δίνει ο Θεός, δεν πρέπει να έχουν ανθρώπινα μέτρα. Σίγουρα, ναι, κάποιοι συμβολίζουν. Ναι, πάντως είναι γεγονός ότι έγινε αυτό το πράγμα. Το αν έγινε σε ένα δευτερόλεπτο, αν έγινε σε 300 ημέρες, αυτό είναι θέμα Θεού. Το έζησε ο προφήτης αυτό, ότι 300 ημέρες, 90 ημέρες στο αριστερό και 40 ημέρες στο δεξί. Όπως αδημέρες, έγινε και 70 χρόνια τον αγρό, του προφήτου Ιερεμία, ο δούλος. Ναι. Τον έστειλε να πάει μαζέψει σίκα. Ναι. Και τον εσκέπασε ο Θεός, λέει, και έχει μείνει και 70 χρόνια κάτω από ένα δέντρο. Αλλά χίλια έτη τον εφθαλμής Κυρίου. Μετά ξύπνησε 70 χρόνια και νίσταζε ακόμα. Για μας, γι' αυτό μας είναι απαραίτητος, αλλά τον ανακάλυψε ο Ναπολέον που δεν είδε σήμερα. Του λέει, έλα κάτω, του λέει, να είμαστε μαζί αύριο, είναι πατριώτες. Ναι. Και δεν μας είδε σήμερα ο Ναπολέον. Την έκανε να το λέω, έφερε αντικαταστάσει. Α, όχι, έλα να είμαστε μαζί του. Λοιπόν, σύνολο 490 και 40, 430, να γίνει. Τόσα χρόνια σκλάβοι θα είσαστε, θα είμαστε όλοι μαζί, στον Αβουγοδονόσορα. Εμείς πόσο χρόνια κάνουμε στους Τούρκους, 450 περίπου. Ακόμα, η πόλη είναι σκλαβωμένη και νομίζω υπήρχε μια προφητεία, συγγνώμη, στη διακόπτω κιόλας. Που έλεγε 553 χρόνια θα είναι σκλαβωμένοι στους Αγαρινούς και μετά θα την πάρουν, αλλά δεν έχει ακόμα εκπληρωθεί. Έχει περάσει η χρονική διάρκεια αυτής της προφητείας. Με το μυαλό μας. Με το μυαλό μας. Το δικό μας το μυαλό, λέει ο πατέρ Παΐσιος, συγχωρέστε με. Το λέει, καθαρά το λέει. Το δικό μας το μυαλό λέει 1 και 1, 2.
αλλά του Θεού ένα και ένα δύο σε ένα δις. Λοιπόν, τα 80 χρόνια που έζησε εκείνος σκεπασμένος είναι ούτε σταγόνα στον ωκεανό ενώπιον Κυρίου. 400 χρόνια κράτησε, λέγε, η μαλωσία των Εβραίων από το Ναβουκοδονόσο. 430. Όχι, αυτά τα 70 χρόνια. Η πρώτη... Αυτή είναι η πρώτη που λέω τώρα εδώ. Η ηγεσία η πρώτη είναι αυτή. Τώρα εδώ πέρα. Πρώτη, την ονομάζει πρώτη. Ονομάζει. Λοιπόν, και συνεχίζω. Και για 40 ημέρες ο προφήτης έζησε παίρνοντας τροφή, ευτελή. Σημαίνει πολύ υποτένια. Προσέξτε το λίγο. Και ζυγισμένες μερίδες. Ψημένη η τροφή πάνω σε ανθρώπινα περιτώματα. Δρομιά. Τα ακούτε. Και το δικαιολογεί. Προκειμένου να πάρει επάνω του τα αμαρτήματα του λαού. Αυτά είναι τα περιτώματα. Θα έπαιρνε επάνω του τα αμαρτήματα του λαού. Σαν άλλος Κύριος. Μα οι προφήτες και οι ιερείς μας και το Πετραχίδι έχει τις ψυχές επάνω. Κουβαλάνε και αυτοί είναι υπεύθυνοι για τις ψυχές που αναλαμβάνουν. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Λοιπόν, ο οποίος έμελε να πάρει το δρόμο της εξορίας ο προφήτης. Και εκείνος μαζί με το λαό. Αυτό το όραμα που είναι τώρα εδώ πέρα και τα λοιπά, το ανήγειρε στο λαό, το έκανε πρακτικά με το κεραμίδι, με τον ύπνο, το έκανε πρακτικά ο προφήτης. Του περνάνε για τρελό. Έτσι είναι, τρελή προφήτης είναι. Εμείς μωροί, για Χριστό. Εμείς δεν είμαστε χαζοί για τον Χριστό. Αυτούς τους είναι προφήτες. Κρίμα που ο λαός δεν διαβάζει. Λοιπόν, ξύρισε το κεφάλι του και τα γένια του μαζί, τα ξύρισε, τα κάνε βουλή όλα. Και τα γένια του και τα γένια του. Και έκαψε το 1/3 από τις τρίχες στη φωτιά. Το 1/3. Τι σημαίνει αυτό, Δημήτρη? Αφού θα φάει η φωτιά. Ότι το λαό θα το φάει το 1/3 η φωτιά. Το σημαίνει, Δημητράκη. Το κατάλαβες. Ναι, το 2/3 το έκανε κομματάκια από το ξύφος. Άλλος θα το φάει το ξύφος. Ναι, και το τελευταίο τρίτο το σκόρπισε στον αέρα, κρατώντας μόνο μια μικρή ποσότητα μέσα στο κάτω άκρο της φορεσιάς του, η μικρή ποσότητα την κράτησε στη φορεσιά του, ως πρόβλεψη ότι μόνο ένα μικρό υπόλοιμα θα γλίτωνε. Ένα πολύ μικρό θα γλίτωνε. Ένα τρίτο, πήγανε τα πήρε, θυμίζει το Άγιο Κοσμάτο τον Τόλο. Θυμίζει. Ε, το Άγιο Κοσμάτο τον Τόλο. Η Τουρκία λέει 1/3. Ναι, θα πάει στο φορτωθεί, 1/3 θα βαπτιστεί και θα άλλο 3 θα πάει στην κόκκινη δουλειά. Αυτό μου δίνει που το διάβαζα και το πράγμα. Έτσι. Αυτό το λίγο που κράτησε, μια χουφτίτσα μικρή, ούτε χουφτίτσα, ήταν το υπόλοιπο που θα σωδόταν. Τα άλλα θα πάθαινε αυτό που είπαμε στην αρχή. Εάν μη ακούσετε μου, αν δεν με ακούσετε, πυρ η μάσα έδεται. Θα σας πάει φωτιά. Ίσως ήταν όμως και η πρόβλεψη, η προφητεία για τους μετέπειτα Εβραίους επί Χριστού, ας πούμε, που εξαφανιστήκαν σχεδόν οι περισσότεροι και άλλοι μετά πιάσαν όλο τον κόσμο. Επί Κυρίου, ναι. Επί Κυρίου που προφητεύει ο Κύριος. Επί Τίτου. Κατέστρεψε η Ιερουσαλήμ τελείως. Ναι, δεν υπήρχε εκεί πέρα κανείς Εβραίος. Καταλάβατε είπατε. Ωραία, πρόβλεψε αυτό και αυτή την κατάσταση. Θα σταυρώθηκε ο Κύριος και μετά. Προφήτευσε ο Κύριος και είχε πει πριν. Είχε πει Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πως άκηση θέλησα να μαζέψω τα τέκνα σου και δεν με άκουσαν. Και είπε στη συνέχεια. Ναι, ιδού αφίε το οίκος έρημος. Και ήρθε ο Τίτο το 70. Έτσι, 70. Μ' άκουσε, φύγανε σε όλα τα σημεία του κόσμου. Και εκεί γράφει καιρός μια... Δεν είπε ότι για πάντα. Ναι. Άχρη καιρό, άχρη συμπεριότητα. Έτσι, μπράβο.
Άχρη καιρού. Σημαίνει κάποιο καιρό. Έλα. Μια σημείωση. Ερμηνεύει ο πατήρας Θανάσης Μυτιλινέως. Ναι, πες το να ακούσουμε. Το ότι δεν θα, με ξαναδεί, δεν θα με ξαναδείτε μέχρι να πείτε ευλογημένος ο ερχόμενος. Ναι. Ότι αυτό αναφέρεται στη Δευτέρα Παρουσία, δηλαδή μετά την Κοινή Ανάσταση. Το καταλάβατε τι είπε. Καταλάβατε, ξαναπείτε να ακούσουμε. Γιατί εγώ είμαι και κουβός. Δεν θα επιστρέψει το Ισραήλ σαν κράτος. Ναι. Σαν χώρα, σαν λαός. Ναι. Το ευλογημένος ο ερχόμενος, αυτοί που τον εσταύρωσαν. Ναι. Ήταν το παράπονο του Χριστού, θα επιστρέψει. Δεν θα επιστρέψει στην πίστη. Δηλαδή. Δεν θα επιστρέψει ποτέ στην πίστη, αλλά θα το πούνε το ευλογημένο ερχόμενο όταν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, όπως και όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει δηλαδή. Να πάρτε μη με είδητε, έως αν είπετε ευλογημένο ερχόμενο εν ώμα του Κυρίου. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχει μια παρερμηνία από θεολόγους τα τελευταία χρόνια πάνω σε αυτό το θέμα. Και μάλιστα πολλοί έχουν πει ότι θα υπάρξει και ειρηνική περίοδος μετά τον Αντίχριστο. Και. Πολλοί έχουν πει ότι θα υπάρξει και ειρηνική περίοδος μετά τον Αντίχριστο. Αφού θα αποδοκιμάσουν, λέει, οι Εβραίοι τον Αντίχριστο, ναι. Μετά λέει θα υπάρξει και μια μικρή ειρηνική περίοδος. Δηλαδή κάποια χρόνια. Ναι. Πράγμα που έρχεται αντίθετο με τη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής Επιστολή, κεφάλαιο Β. Που λέει ο άνομος με την πνοή του Χριστού, ας πούμε, θα εξαφανιστεί. Ναι, ναι, θα διαλύσει. Ναι, θα διαλύσει. Θα ρίξει τη κόλαση. Η ειρηνική περίοδος χωρίς θα τον καταργήσει, λέει, με την πνοή του. Ναι, την πνοή του. Ναι. Ναι, ναι, αλλά υπάρχουν και μεταπατερική ερμηνεία που υπάρχουν μερικοί που τριλάζουν. Δεν έχουν δει τα εσχατολογικά πράγματα σωστά. Ναι, ναι, ναι. Ο πατέρας Θανάσης Μυτιλινέως κάνει καλή τοποθέτηση. Να τελειώσουμε και με το κομμάτι, δεν προλαβαίνουμε να πάμε και παρακάτω. Λέει λοιπόν τώρα, πρόβλεψε ότι θα μείνει, θα γλιτώσουν λίγοι και στη συνέχεια είπε να η καταστροφή. Το τέλος ήρθε. Το τέλος ήρθε, ιδού έφτασε. Είναι η φράση του προφήτη. Το τέλος ήρθε. Το τέλος ήρθε. Να έφτασε. Αυτά επαναλάμβανε ο προφήτης. Με αυτά τα παραδείγματα που ακούσαμε προηγουμένως. Και αυτό ας το προσέξουμε. Γιατί ο Κύριος ζητάει λογαριασμό για αυτά που μας έχει εμπιστευτεί. Λέει, στον ένα έδωσε τόσα τάλαντα, στον άλλο τάλαντα, στον άλλο τόσα τάλαντα. Ζητά λογαριασμό. Και επειδή τα τάλαντα τα χρησιμοποιήσαμε και κάνουμε αυτό που γίνεται σήμερα, λέει εδώ, για όλες τις φρικαλαιότητες, γίνονται σήμερα φρικαλαιότητες, τίποτα άλλο παραπάνω. Και όλες τις αμαρτίες. Λογαριασμό. Ποιος μπορεί να πει ότι από το μάτι του Θεού θα γλιτώσει που κάνει το κακό? Κανένας. Κανένας. Μη πεποίθατε υπάρχοντας. Μη δε ποιούς ανθρώπων τη σου και τη σωτηρία. Έτσι είναι. Θα επαναλαμβάνω. Θα ζητούσε λογαριασμό για όλες τις φρικαλαιότητες ο Κύριος και όλες τις αμαρτίες που διαπράχθηκαν στο λαό του. Το κήρυγμα του προφήτη είναι αυτό. Το κήρυγμα του. Κανείς δεν θα γλίτωνε επομένως από τον βασιλιά της Βαβυλώνας που έρχονταν να τους εκμαλωτήσει. Κανένας απολύτως. Και ο βασιλιάς, και θα το πω και αυτό και να... και κάτι ακόμα, μας παίρνει ο χρόνος, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, να το προσέξουμε, ο Ναβουχοδονόσορας, που τους γράμπωσε, τους εκμαλώτησε, θα γινόταν το όργανο της θεϊκής οργής. Το όργανο της θεϊκής οργής. Δηλαδή, θα τους μάγκωνε, θα τους έπαιρνε η μαλωσία και θα επέφερε η μαλωσία από τα αμαρτήματά τους. Θα παραχωρούσε ο Θεός να συμβεί εκείνο το πράγμα. Μα γι' αυτό μαλωτιστήκαν, γιατί είχαν απιστήσει το Θεό και πιστεύανε στα είδωλα. Λοιπόν, μας προκάλεσε. Άρα οι Αμερικανοί έχουν ένα δίκιο τώρα που λένε ότι θα έχουμε εμπιστοσύνη μόνο στο Θεό, όλους τους άλλους παρακολουθούμε, λέει. Τελευταία. Αυτά. Λοιπόν, να δούμε λιγάκι τώρα. Να δούμε λιγάκι. Γιατί είπε κάτι και μας έξισε που το έχει εδώ πέρα αμέσως παρακάτω. Αυτό θα κλείσουμε και τελειώσουμε. Λέει, κατά το χρόνο, έκτο χρόνο της εξορίας του στην Βαβυλώνα, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του ο προφήτης, στο σπίτι του, παρουσία των πρεσβυτέρων, γιατί είχαν πρεσβυτέρους οι Ισραηλίτες, ο Εζεκίλ ήταν έναν άνθρωπο με όψη πυρός,
και χρυσάργυρου. Το ίδιο φαίνεται πρόσωπο το προηγούμενο. Παρόμοιο με τον που καθόταν πάνω στο άρμα των Χερουβίμ. Όταν ήταν, είπαμε, 6 χρόνια μετά την εγμαλωσία. Ο άνθρωπος αυτός τον άρπαξε από τα μαλλιά, τον προφήτη, και τον έφερε εν οράματι στην Ιερουσαλήμ. Τον πήγε στην Ιερουσαλήμ. Ναι, για κοιτάξτε το που είπε προηγουμένως. Κάτι είπε προηγουμένως, θα το δείτε εδώ πέρα τώρα. Στην είσοδο του ναού, τον πήγε στην είσοδο του ναού του Σολομώντα. Όπου οι Εβραίοι της εποχής του Μανασί, βασιλιά των Εβραίων, είχαν τοποθετήσει ένα άγαλμα της Αστάρτης. Στην πόρτα, στην είσοδο, για να μπουν στο ναό, είχαν βάλει ένα άγαλμα ιδωλολατρικό της Αστάρτης. Θεά Αστάρτη. Βέβαια, φερμένη από την Βαβυλώνα, από εκεί πέρα, από τα μέρη εκείνα. Οι Εβραίοι είχαν τους προφήτες και τον Ατάλο, τα είχαν ξεπουλήσει όλα. Τώρα, να κάνουμε ένα σχόλιο εδώ Σταύρο. Να πω δηλαδή, και αυτοί έχουν βρει ευκαιρία που μας κυβερνάνε, βρίσκουν ένα λαό στους 100, οι τρεις, να μην έχουν πουλήσει τη συνείδηση και 97 να έχουν πουλημένη τη συνείδηση, τα Ιερά και τα Όσια. Και κάνουν αυτά που κάνουν. Αν ήταν ξύπνιος ο λαός με το όνομα του Θεού, δεν έγιναν αυτά. Κοιμάται ο λαός και πιστεύετε ότι τα λεφτά είναι αυτά που φέρνουν την κρίση. Ο Αρχιεπίσκοπος τι κάνει? Να μην το πάμε παραπέρα. Μην το πάμε παραπέρα. Όταν είπα προηγουμένως, σε βάζω φύλακα να φυλάς τα πρόβατά μου και να δώσεις λόγο για αυτά. Και δούμε στον Εζεκίλ ο Θεός. Που σημαίνει ότι κάθε αξιωματούχος της Εκκλησίας έχει τη θέση αυτή. Να φυλάει τα πρόβατα και επιποινεί ακόμα για τον εαυτό του επιθυσία ζωής. Έτσι λέει, λένε οι γραφές. Πώς φυλάει ο Τσομπάρος τα πρόβατα να μην τα φάει κανένας δίχως. Έτσι κάθε ενορία, κάθε παπάς ας πούμε, εννοείται ότι πρέπει να προφυλάει την εννοώ το λαό του. Να του συμβουλεύει να προσέχουν. Δεν το ρίχνουμε. Παράδειγμα λέει. Προσέξτε τι λέει. Προσέξτε. Είπε κάτι προηγούμενο στο Βασίλη. Το κατοχυρώνει γραφικά. Δηλαδή, φέρνει παράδειγμα την αγιογραφή. Είπε υποχρεωμένος λέει. Και εμείς λέμε τι δεν κάνουν, τι υποχρεώσεις έχουν. Και τι έχουν μείνει και εμείς. Για αυτό που είπες ότι 97%. 97%. Το είχε πει μια συγκέντρωση μεγάλη που το είχα ακούσει. Ναι, είχε πει ότι μόνο ένα 3% πλησιάζεται συνειδητά. Το ακούσει και από παλιά χρόνια. Λοιπόν. Επομένως είχαν στήσει το άγαλμα της Ασάρτης στην είσοδο. Ενώ μέσα στο ναό εκτελούσαν κάθε είδους όργια. Στο ναό του Σολομώντα που λατρευόταν ο Θεός, ο Κύριος της Δόξης, οι Εβραίοι είχαν ομοίωμα στο ναό τον Κύριο, αυτό που είδε ο Εζεκίηλ σε όραμα, το είχαν από πάνω. Εκεί που στεκόντουσαν τα Άγια, είχαν βάλει, κάνανε όργια μέσα λέει, στον ναό. Όργια, τα ακούτε. Εκεί ήταν η δόξα του Θεού. Αλλά δεν ήταν μέσα στον ναό που είχε τη θέση της, ήταν έξω στο προάβλιο, η δόξα του Θεού. Και βγει έξω, είναι βγάλει έξω. Τότε εδώ, όλοι έχουν ευθύνη. Κάτι παρόμοιο λέει και στην Αποκάλυψη για τους δύο μάρτυρες. Το ίδιο λέει. Σήκω λέει και καταμέτρησε τον ναό, στην αυλή λέει θα τη μετρήσει. Ναι, μπράβο. Έτσι. Γι' αυτό θέλουν να μην διαβάσουμε την Παλιά Διαθήκη, κάτι Λιακόπουλη, κάτι άλλα παλιωτόμαρα. Ναι. Γιατί υπάρχουν όλα τα νοήματα μέσα. Ναι, λέγε. Έτσι. Ναι. Γι' αυτό θέλουν να την καταργήσουν και οι αρχαιολάτρες και όλοι αυτοί. Βέβαια. Γιατί υπάρχουν όλα τα νοήματα μέσα, τους βάζει ο διάβολος. Ναι, τα έχει πάλι και όλα τα πράγματα μέσα. Όλοι συμβολισμοί. Ναι, λοιπόν. Εκεί λοιπόν στην αυλή έφυγε από μέσα που ήταν και πήγε έξω η δόξα του Κύριου, το άρμα με τα χερουβίμ, με το ένα με το άλλο, έχει πάει. Απ' έξω. Λοιπόν, και ένας άνθρωπος ντυμένος λέει σταλινά, είδε έναν άνθρωπο ο προφήτης, ντυμένο σταλινά. Στάλθηκε να σταυρώσει το μέτωπο των κατοίκων εκείνων, σου θυμίζει κάτι, που οδύρονταν και έκλεγαν για τις αμαρτίες του λαού. Ήταν λέει και άνθρωποι που κλαίγανε και οδύρονταν και τις αμαρτίες του λαού. Δεν ήταν όλοι. Έτσι, μπράβο. Και σκόρπισε σε όλη την πόλη αναμένα κάρβουνα, ο προφήτης.
ο άνθρωπος με τα λινά. Σκόρπισε σε όλη την πόλη. Κάρβουνα αναμένα. Αυτό είναι κάτι κακό, δεν είναι. Σύμφωνοι. Που είχε πάρει μέσα από το άρμα το χερουβίμ, τα είχε πάρει. Ο άνθρωπος με τα λινά πήρε από τα χερουβίμ. Τη φωτιά τη σκόρπισε τα κάρβουνα στην πόλη μέσα. Η δόξα του Θεού εκατέλειψε τον ναό, λέει τότε. Και η πόλη, το ναό και την πόλη. Άφησε λέει, και το ναό η δόξα του Θεού και την πόλη. Και τότε λέει εν μέσω Αρημαγδού, Αρημαγδό ξέρετε τι είναι, είναι θόρυβος αντάρα, αντάρα, άσχημη αντάρα. Που, μυρίζει, που γίνεται συμφορά και πας να σωθείς, είναι Αρημαγδός εκείνος. Ναι, και λέει, επιπτερήγον το εν μέσω Αρημαγδού, φερωμένη λοιπόν η δόξα του Θεού, κουβαλιόταν η δόξα του Θεού μέσα από αντάρα μεγάλη πάνω στα χερουβίμ. Πάνω στα χερουβίμ. Επιστρέφει, αυτό είναι το όραμα που είδε ο προφήτης. Δεν θα ήθελα να διαβάσω παραπάνω. Δεν ξέρω αν μπορούμε άλλοτε να την τελειώσουμε τον προφήτη που είναι τόσο ωραίος, γιατί πιάνει τώρα η παρακλήση μας. Δεν έχει σημασία. Αλλάζουμε λίγο την ώρα. Πότε δεν είμαστε μέρα. Ούτε 7 η ώρα και. Και ας, αν δεν έρθουν οι αδελφοί, θα την πάρουμε και μόνοι μας. Όλοι τελειώσει η παράκληση. Όλοι τελειώσει η παράκληση. Δηλαδή, 8. 7 τελειώνει η παράκληση. 8. 8 και 4. Τι είναι 6 με 7, 7 8. 8. 8. Το τελειώνει. Είναι αργά, ρε Βασίλη. 7,5 ώρα τελειώνει η παράκληση. 7,5, 8 η ώρα. Είναι κρίμα να καθίσει το παραπάρα που βλέπετε πόσα μηνύματα φέρνει. Ό,τι ώρα τελειώνει. Ό,τι ώρα τελειώνει. Τα αυτοκίνητα τα έχουμε εκεί. Εγώ θέλω να κάνω ερώτημα, γιατί εγώ νιώθω την ώρα που φτάσει. Τώρα μιλάμε μία ώρα, έχει περάσει. Ήταν από 8 και 4. Λοιπόν, 7 και 4. Αλλά τελειώσω πρώτα, Βασιλάκη, τα σύντομα. Θέλω να πω κάτι. Όλη την ώρα που συζητάμε αυτό το πράγμα εδώ πέρα, δεν νιώθω σαν δάσκαλο, νιώθω σαν μαθητή όπως και εσύ. Και νιώθω να με γεμίζει αυτά που διαβάζουμε. Μακάρι να τα κάνει, μπορεί να τα κάνει κάποιο άλλο. Ευχαρίστω. Αλλά. Η γραφή είναι αυτή που μας στηρίζει. Γιατί η γραφή είναι αυτή εδώ πέρα, ερμηνευμένη. Γνωρίζουμε γραφή, γνωρίζουμε και περπατάμε. Λέει, κύριε ο νόμος σου, πώς το λέει. Ναι, αλλά έχει μια η Παλαιά Διαθήκη. Φως της τρίβης μου. Λέει, τρίβος είναι ο δρόμος. Όχι, τρίβος είναι ο δρόμος που περπατάμε. Ναι, ο νόμος είναι φως στο δρόμο που περπατάμε. Ενώ εκείνος που δεν έχει νόμο, περπατά σκοτάδι. Αυτή είναι η διαφορά η μεγάλη. Ας είμαστε, μη είμαστε προφήτες, αλλά χριστιανοί απλοί, αν με ρωτάμε γραφή, μας δίνει ο Θεός τη δυνατότητα να καταλάβουμε τι μας περιμένει. Αυτό λέει ο Ιησού Χριστός, με λεζάντο γραφάς λέει, γιατί αν αυτές ευρίσκετε ζωή. Η ζωή. Ναι, έτσι. Λοιπόν, θα κλείσουμε εδώ και θα ορίσουμε τώρα μια άλλη ημέρα. Να βάλουμε Κυριακή, έχει παράξει Κυριακή. Όχι. Όχι Κυριακή, όχι Κυριακή. Όχι Κυριακή, όχι Κυριακή. Και Σαββάτο νομίζω δεν έχει. Όχι, θα... Παρακλήσει. Είναι... Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Μετά την παράκληση. Τέτοια ώρα. Σάββατο θα είναι ο δεσπότης στο Ιησού Αναργύρη. Πού? Στο Ιησού Αναργύρη. Του το Σάββατο. Ναι. Κάτω μηνός. Παράκληση θα κάνει. Τρεις το μηνός πότε έχει. Το Σάββατο. Ναι. Κάνει παράκληση. Ναι. Όχι το Σαββάτο. Εσπερινό θα κάνει. Εσπερινό. Στις Σάββατο βράδυ δεν έχει παράκληση. Α, ναι μωρέ. Παράκληση θα κάνει την Πέμπτη. Πέμπτη, το Ιησού Αναργύρη. Πέμπτη, τρεις το μήνα. Λοιπόν, εγώ δυσκολεύομαι λίγα μετά την παράκληση, τώρα θα τελειώσει. 8 η ώρα. Βράδυ, δεν ξέρουμε και μεταμόρφωση. Αν είναι τη μεταμορφώσεις ως Δευτέρα, δεν θα έρθουμε. Δευτέρα είναι παραμονή. Για να αναρωτήσουμε και τα αδέρφια που είναι εδώ πέρα. Και τα καζάρια και τα απολέοντα που σου είπε, αλλά σε περιμένω. Δεν ξέρω τι να βλέπω κιόλα. Θα το βρούμε κι αυτό, να βρει κάτι. Θα το βρούμε. Λοιπόν. Τι να βάλουμε τώρα. Δευτέρα είναι καινή. Έτσι. Δεν με έχει παράξει. Δεν είμαι σίγουρο για αυτό. Κάθε απόγευμα θα έχει παρακλήσει μετά, α πούμε, από το. Δεν είμαι σίγουρο.
Εκτός Σαββατοκύριακο. Και εκτός Δευτέρα βράδυ που είναι θερινός μεταμορφώσεις, παραμονή. Δευτέρα την άλλη, την παραπέρα. Την παραπάνω είναι, όχι αυτή. Αυτή που μας έρχεται. Αμία διαρρήξη του μήνα, ναι. Α, ναι, ναι, πώς έγινε. Οπότε δεν γίνεται λοιπόν. Ένα χιονό που με Αύγουστο και ξεκινάμε το Σεπτέμβριο πάλι. Οπότε λοιπόν το Σεπτέμβριο. Όχι, δεν γίνεται Δευτέρα, Δευτέρα δεν γίνεται. Τότε κάνουμε τρίτη μέρα, δεν μας πειράζει. Αμέσως στην Κρήτη. Ας είναι μεταμόρφωση. Θα έρθουμε και αργά λίγα, δεν πειράζει, να δροσιστούμε λίγα. Τρίτη, δεν γίνεται εδώ το... Έλα. Είναι παράκληση. Μετά την παράκληση. Έχει παράκληση, δείτε είναι τη μεταμορφώση. Αλλά και στις 6 ώρα να δεις έχει αεράκι. Και 6 ώρα να δεις εδώ έχει αεράκι να πεις. 6 ώρα είναι νωρίς. Όχι, δεν προλάβουμε να μαζευτούμε και να δούμε. Πώς έχουμε ρε παιδιά, εντάξει, όσοι μπορούμε. Τρίτη. Δευτέρα μετά την παράκληση. Τρίτη, τρίτη. Τρίτη, μετά την παράκληση. Μετά την παράκληση. Και θα επικοινωνήσω αν είναι τρίτη. Λοιπόν, προσευχή μας. Τρίτη. Όχι, έχει. Ο προφήτης Ιεζεκείλ στις ημέρες μας. Ο προφήτης Ιεζεκείλ ήταν πιο παλιός από τον Ιερεμία. Ήταν καινούργιος. Γιατί από την Ιερεμία δεν πιάνεις ένα γράμμα, το ξέρεις. Πάντως υπάρχουν... Ήταν 70 χρόνια η σκλαβιά του. Επειδή είναι τον ίδιο μήνα και οι δύο. Δεν ξέρω πότε... Ίδιο μήνα και οι δύο. Καλώς. Καλό στο Μάκη. Μου είχε βγάλει το ρεύμα. Όχι. Να καθόν καλή νύχτα. Φύγε, φύγε. Καλή νύχτα. Τι τρίγει λοιπόν. Για καλή νύχτα. Με ρωτάς. Με ρωτάς. Κάτσε μωρά, θα το βρω να πείσω.